Με πολλά προβλήματα, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η νέα διδακτική χρονιά μετά το μεγάλο κύμα φυγής με πρόωρη συνταξιοδότηση που επιδιώκουν οι δάσκαλοι κυρίως εξαιτίας του νέου ασφαλιστικού νόμου. Σημαντικό επίσης ρόλο παίζει και η μείωση του ποσοστού των αποσπάσεων, πράγμα όπως τονίζουν οι συνδικαλιστές, που θα επηρεάσει άμεσα εκατοντάδες οικογένειες οι οποίες θα διαλυθούν. Αυτή η μείωση των αποσπάσεων δημιουργεί δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα έχει να κάνει με τη λειτουργία των σχολείων από το Σεπτέμβριο, που θα είναι δύσκολη η ομαλή έναρξη του σχολικού έτους. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με τις χιλιάδες οικογένειες συναδέρφων εκπαιδευτικών, οι οποίες το επόμενο διάστημα θα αναγκαστούν να ζουν διαλυμένες, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, για το νέο διδακτικό έτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υποβλήθηκαν 6.344 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν μόλις 3.997, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπευλήθησαν 6.435 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 3.635.